ξέρετε ότι οι προσπάθειες του Δήμου Κοζάνης για να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο του στρατιωτικού μεταλλομάχων έχουν μια ιστορία περίπου 25 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Τότε συζητήθηκαν σχέδια, υπάρχει όλη αυτή η ολογραφία, προτάσεις, υπήρχαν και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες περιέγραφαν ένα πλαίσιο. Δυστυχώς για κάποιο λόγο, τον κρινό τον αξιολόγο, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, αυτό το σχέδιο προχώρησε. Σήμερα έχουμε επιτύχει μια νομίζω καλύτερη συμφωνία από αυτή. Ο Δήμος έχει υπογράψει ένα συμφωνητικό με τον πρώην Υπουργό, τον κ. Κοστολάκη, μετά από πολύ μεγάλη διαβούλευση και συζήτηση. Όπου περιλαμβάνει μέσα τους όρους αυτής της πιθανής, της διαφαινόμενης παραχώρησης. Ο Δήμος θα αποκτήσει εκείνο το κομμάτι του στρατοπέδου, το οποίο δεν θα χρησιμοποιείται άλλο για στρατιωτικές, για τη λειτουργία των μονάδων, θα παραμείνει εκεί. Αυτό όμως θα το προσδιορίσει στο ΓΕΣ. Έχουμε μια εκτίμηση, αλλά αυτό θα πρέπει να βγει πλέον λίγο πιο τεκμηριωμένα από το ίδιο το Γενικό Επιτελείο του Στρατού. Ο Δήμος εκεί σκοπεύει να κατασκευάσει σύμφωνα με αυτό το σχέδιο δραστηριότητες κοινοφελούς και κοινόχρηστο χαρακτήρα, διοικητικό κέντρο, θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου, θα στεγάσει την πυροσβεστική, θα αναπτύξει άλλες δραστηριότητες. Αν θέλετε, θα διασυνδεθεί με όλη την περιοχή την ευρύτερη και θα γίνει ένας πυρήνας, ένας πυλώνας που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής, όχι μόνο την περιοχή, αλλά θα έχει προφανώς ευρύτερο αντίκτυπο και από εδώ. Είμαστε ικανοποιημένοι αυτό, νομίζω και αυτό είναι παρακαταθήκη. Τώρα από εκεί και πέρα απευθύνεται στη νέα κυβέρνηση, στον νέο υπουργό. Και στην νέα δημοτική αρχή για να προχωρήσει το βήμα από εκεί που το αφήσαμε εμείς. Η παραχώρηση του στρατοπέδου Μακεδονομάχων είναι ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Κοζάνης. Θυμίζω μόνο ότι πριν από 15 περίπου χρόνια, στο σχέδιο του Γενικού Πολεοδομικού που είχε παρουσιαστεί τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το προβλεπόταν και η αξιοποίηση του στρατοπέδου Μακεδονομάχων προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο κέντρο της πόλης σε εκείνη την περιοχή. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα ζήτημα το να μην συνεχίσουμε το διεκδικούμε. Το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί δυστυχώς δεν λέει απολύτως τίποτα. Ή αν θέλουμε να το μεταφράσουμε σε οικονομικούς όρους θα βγάλουμε κάποιους αριθμούς οι οποίοι είναι εκρηκτικοί. Πρέπει να πουλήσουμε όλη την Κοζάνη για να μπορέσουμε να πάρουμε το στρατόπεδο Μακεδονομάχων. Έτσι, κυριολεκτό. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά την 1η Σεπτέμβρη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα συνεχίσουμε τις επαφές προκειμένου να πάμε μερικά βήματα στο ζήτημα της παραχώρησης του στρατοπέδου Μακεδονομάχων πιο μπροστά.